Η μερίδα με θέμα εκείνος και εκείνη μαζί στη γονιμότητα διοργάνωσαν στο πλαίσιο της Τρίτης Πανευρωπαϊκής Εβδομάδας Γονιμότητας το Σωματείο Υποστήριξης Γονιμότητας Κυβέλη και η Μονάδα Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Embryoland στο Μακεδονία Παλάς. Σε αυτή την ημερίδα που οργανώνουμε εμείς το Embryo Lab με το Σωματείο Υπογονιμότητας Κυβέλη για τρίτη συνεχή χρονιά, έχουμε δώσει τον τίτλο «Εκείνος και εκείνη». Για να γιορτάσουμε πρώτα τα 40 μας χρόνια, τα 40 χρόνια ύπαρξης υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, αλλά και για να θυμίσουμε ότι η υπογονιμότητα δεν είναι μόνο υπόθεση της γυναίκας, αλλά είναι και του άντρα. Πολλές από τις απορίες και τις προκλήσεις του μέλλοντος κρύβονται μέσα στο σπέρμα και στο γενετικό του υλικό. Γιορτάζοντας σας λοιπόν την Τρίτη Πανευρωπαϊκή Εβδομάδα Γονιμότητας, είμαστε και εμείς εδώ σήμερα από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη για να κάνουμε την σημερινή εκδήλωση, συνδιοργάνωση με την ομάδα του EmbryoLab για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Αυτό μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά και επιθυμία και να συνεχίσουμε το σκοπό στον οποίο είμαστε στο σωματείο. Τα ζευγάρια τα οποία ενδιαφέρονται και γενικώς ανήκουν στους υπογόνιμους, το μήνυμά μου σαν πρόεδρος και όλα αυτά τα χρόνια ό,τι έχω ζήσει μέσα από το Κυβέλη είναι να μην το αφήνουμε τελευταία στιγμή, να μην τρέχουμε. Πολλά πράγματα δεν γυρνάνε πίσω και πρέπει πια οι γυναίκες να συνειδητοποιήσουμε ότι τη γονιμότητα πρέπει να τη φέρουμε στην ηλικία που πρέπει, γιατί το έχουμε αφήσει πολύ μετά. Διακεκριμένοι επιστήμονες και ειδικοί της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ενημέρωσαν το κοινό για τη γονιμότητα και τη σημασία της πρόληψης, αλλά και τη σωστή διαχείρισή της. Οι ειδικοί παρουσίασαν με απλά λόγια τις επιλογές που προσφέρει η επιστήμη στη γυναίκα και τον άνδρα του σήμερα, 40 χρόνια μετά τη γέννηση του πρώτου παιδιού από εξωσωματική γονιμοποίηση. Σήμερα ουσιαστικά γιορτάζουμε την τρίτη εβδομάδα, Πανευρωπαϊκή Εβδομάδα Γονιμότητας, και γι' αυτό είμαστε σε αυτή τη διοργάνωση με το Σωματείο Κυβέλη, για να υποστηρίξουμε όσο μπορούμε τη γονιμότητα, τους ανθρώπους που χρειάζονται πληροφόρηση, γιατί λίγο ή πολύ. Μάλλον όλοι μας χρειαζόμαστε πληροφόρηση. Εν τω μεταξύ, το παρόν στην ημερίδα έδωσαν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης καθώς και η βουλευτής Α Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία Έλενα Ράπτη. Η υποβοηθούμενη γονιμότητα, όπως χαρακτηρίζεται, είναι εδώ και 40 χρόνια που ουσιαστικά ξεκίνησε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και παντού. Είναι μια λύση εξαιρετικά καλή για ανθρώπους που έχουν κάποιο πρόβλημα. Και βεβαίως τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά. Είναι μια λύση που αφορά και τους δύο, και το αγοράκι και το κοριτσάκι, και επιπλέον είναι μια κίνηση η οποία όταν την αποφασίσουν θα δώσει πολύ μεγάλη χαρά στο ζευγάρι. Μια σημαντική εκδήλωση σήμερα με θέμα τη γονιμότητα. Κυρίως για να ενημερωθούμε, να αφυπνιστούμε, να καταλάβουμε ότι είναι χρήσιμο για μας έγκαιρα να πληροφορηθούμε, ώστε όταν επιλέξουμε να αποκτήσουμε ένα παιδί, να είμαστε σε θέση να το κάνουμε. Σήμερα η συζήτηση θα κινηθεί γύρω από τα υπογόνιμα ζευγάρια ή από αυτά που επιθυμούν να παρατείνουν τη γονιμότητά τους, δηλαδή γυναίκες που λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων επιλέγουν να καθυστερήσουν λίγο τη δυνατότητα να τεκνοποιήσουν, να ξέρουν με ποιο τρόπο, με ασφάλεια, μπορούν αυτό να το πετύχουν. Να σημειωθεί πως η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της Τρίτης Πανευρωπαϊκής Εβδομάδας Γονιμότητας, η οποία καθιερώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fertility Europe. Τη συγκεκριμένη εβδομάδα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών σωματείων με κοινές δράσεις, οι οποίες στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για τη γονιμότητα.